Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας φιλοξενήσει στο ιατρείο του και βρισκόμαστε ήδη ένας αγαπημένος γιατρός, ο δερματολόγος, ο κύριος Δαράβαλες Γεώργιος. Θα είμαστε λοιπόν εδώ και είμαστε εδώ. Θα μας δώσει χρήσιμες συμβουλές για την ομορφιά, όπως καταλαβαίνετε, και θα μάθουμε και πράγματα που ίσως δεν τα γνωρίζουμε καλά και αφορούν το πρόσωπό μας και γενικότερα το δέρμα μας. Επίσης, επειδή η εκπομπή βιογραφίες φωτίζει και τις ζωές ανθρώπων που και μέσα από το επάγγελμά τους προσφέρουν έργο, θα μάθουμε και πολλά πράγματα για τη διαδρομή του μέχρι και σήμερα. Κύριε Δαράβαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Που είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να έρχεστε στον χώρο μου, κυρία Μαγνησαλή. Ήθελα λίγο να μας πείτε, έτσι, σαν πρώτο ερώτημα, ποια αρχή πρέπει να μας διέπει πριν πειράξουμε το δέρμα μας. Γιατί όταν μιλάμε για το δέρμα μας, μιλάμε για ένα ευαίσθητο κομμάτι του εαυτού μας, που δεν πρέπει να είμαστε και επιπόλαιοι. Ποια αρχή πρέπει να μας διέπει πριν πάρουμε κάποια απόφαση, είτε μια μικρή θεραπεία ομορφιάς, είτε κάτι πιο σημαντικό. Εντάξει, το σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε τι προσδοκίες έχουμε και αυτό έρχεται μέσα από την συζήτηση κάθε φορά με την πελάτησα και να επιμένουμε σε ένα καλό και φυσικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι και η αρχή μου πάντοτε στις πελάτησές μου, να δίνω και στους άντρες και στις γυναίκες ένα φυσικό αποτέλεσμα στη δουλειά μου. Εσάς σας βλέπω βέβαια είστε και πολύ ενεργός και μέσα στα social media. Συνεχώς ανεβάζετε και βιντεάκια και άρθρα και σχόλια και δίνετε συμβουλές πάνω απ' όλα. Γιατί το κάνετε αυτό και βέβαια σίγουρα βοηθάτε και πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτο κάνω γιατί μου αρέσει γενικώς να βγάζω τη δουλειά μου προς τα έξω. Είναι σημαντικό όταν κάνεις κάποια πράγματα να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα κάνεις. Και να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα κάνεις και σωστά. Όλα τα πράγματα όπως και η αισθητική, η ιατρική, η δερματολογία και όλα τα επεμβατικά τα οποία κάνουμε εμείς οι δερματολόγοι και η πλαστική χειρουργία απαιτούν εκπαίδευση, απαιτούν πολλά σεμινάρια, παρακολούθηση στο εξωτερικό, σε όλα τα μεγάλα συνέδρια που κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο εξωτερικό και συνεχή ενημέρωση. Και το καλό με την αισθητική δερματολογία είναι ότι συνεχώς τα πράγματα αλλάζουν, συνεχώς νέες θεραπείες, έχουμε νέες θεραπείες στη φαρέτρα μας, έχουμε πολλά πράγματα καινούρια κάθε φορά. Οπότε πρέπει να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι. Οπότε είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι, δηλαδή εγώ παρακολουθώ κάθε χρόνο τουλάχιστον 3-4 συνέδρια στο εξωτερικό, Παρίσι, Μοντεκάρλο, Λονδίνο και προσπαθώ να ενημερώνουμε. Άρα όλα αυτά τα ενημερώνω στις πελάτησές μου και τα βγάζω και προς τα έξω και μέσα από βιντεάκια και μέσα από φωτογραφίες και μέσα από κάποια κείμενα που γράφω κάθε φορά. Βλέπετε οι πελάτησές σας και κυρίως οι γυναίκες, εντάξει, που περισσότερες είναι και γυναίκες, θα πούμε για τους άντρες, έχουν γνώση, δηλαδή πριν κάνουν κάτι, το ψάχνουν ή το εντάξει και λόγω της οικονομικής κρίσης λίγο πάνε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Υπάρχουν οι κατηγορίες των γυναικών που είναι πάρα πολύ ενημερωμένες, πάρα πολύ διαβασμένες και που για μένα είναι καλύτερες πελάτησες αυτές. Και υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα.
Εγώ πάντοτε, όταν ξεκινάω μια ενημέρωση, ενημερώνω σχεδόν για τα πάντα. Mm-hmm. Από το α μέχρι το ω. Τι μπορεί να χρειάζεται μια γυναίκα, τι μπορούμε να κάνουμε στο πρόσωπό της, ποιες είναι οι ανάγκες της. Δεν είμαι ποτέ τις υπερβολίες, όπως προείπα, και πάντοτε στα πλαίσια ενός ωραίου και φυσικού αποτελέσματος. Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ η γυναίκα να είναι ενημερωμένη. Προτιμώ η γυναίκα να είναι διαβασμένη όταν έρχεται στο ιατρείο μου και να μου ζητάει πράγματα. Γιατί θέλω κι εγώ να γίνομαι καλύτερος, θέλω κι εγώ να με πιάνει η εξαπίνηση πολλές φορές, ρωτώντας με πράγματα τα οποία θεωρεί ότι δεν γνωρίζω, που συνήθως τα γνωρίζω, γιατί όπως σας είπα, ενημερώνουμε συνεχώς. Γιατί έτσι γίνεται πιο σωστή δουλειά. Γιατί έτσι μιλάμε για τα υλικά μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δικιά μας τη δουλειά, και για την ασφάλεια αυτών. Εσείς χρησιμοποιείτε και τα καλύτερα υλικά από ό,τι γνωρίζω. Οι γυναίκες το ξέρουν αυτό. Χρησιμοποιώ τα καλύτερα υλικά. Με τα υλικά ή μόνο χρησιμοποιώ... και το κόστος κάποιες φορές. Ακούστε, όταν ξεκινάει μια συνέντευξη με μια πελάτησα, το πρώτο που με ρωτάνε είναι το κόστος. Δυστυχώς. Γιατί λέω δυστυχώς? Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτάς, και το λέω στις γυναίκες, είναι: γιατρέ, αυτό που θα μου βάλεις είναι ασφαλές? Λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης έχουμε φτάσει να ρωτάμε πώς θα μου στοιχήσει αυτό και όχι τι θα μου βάλεις αυτό. Και δυστυχώς φτάνουμε σε κάποια τραγικά αποτελέσματα που έχω ανεβάσει και στη σελίδα μου στο Facebook, να μου έρχονται γυναίκες με νεκρώσεις που πήγανε δυστυχώς σε παραϊατρικά επαγγέλματα που δεν ήταν γνώστες των πραγμάτων και κάνανε κάποιες εφαρμογές πάρα πολύ οικονομικές και με προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Γιατί δυστυχώς μπορεί ο καθένας πλέον να παραγγείλει κάποια υλικά από το ίντερνετ, τα οποία τα περισσότερα είναι κινέζικα και αμφιβόλου ποιότητας. Και να πει μια τιμή. Αυτό. Και να πάει σε έναν οποιονδήποτε ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει την εφαρμογή και να έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, τα οποία, λέω τραγικά αποτελέσματα. Έχω δει τρομερές νεκρώσεις στα χείλια που έχουν νοσηλευτεί, έχω δει νεκρώσεις στο πρόσωπο, έχω δει νεκρώσεις στο σώμα από περίεργες συνέσεις λιπόλυσης που τρέχαμε στα νοσοκομεία να μαζέψουμε κάποιες καταστάσεις. Γιατί δυστυχώς τα υλικά, όπως και ο γιατρός, πρέπει να είναι πιστοποιημένος, και τα υλικά πιστοποιημένα και ο γιατρός πιστοποιημένος, και να ξέρει τον τρόπο που θα τα εφαρμόσει. Γιατί δεν λέω ότι εμείς οι γιατροί έχουμε το αλάθητο σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Όταν έχεις πολλά περιστατικά, θα έχεις και λάθη και παρενέργεια σε όλα. Το ζήτημα είναι να μπορείς να πιάσεις την παρενέργεια και να μπορείς να την αντιμετωπίσεις την παρενέργεια. Τακτική μου είναι πάντοτε να ενημερώνω το προϊόν, να είναι επώνυμο το προϊόν, στα φίλερς, ας πούμε, παράδειγμα. Yeah. Αυτά που είναι γεμιστικά για τα χείλια, για τις ρινοπαριακές, για κάτω από τα μάτια. Είναι τακτική του ιατρείου μου να ανοίγω τα υλικά πάντοτε στην πελάτησα, να τους δίνω τα αυτοκολλητάκια τους που έχουν όλα μέσα, τα οποία πιστοποιούν την ασφάλεια του υλικού, την προέλευσή του και το πότε λύγει το προϊόν. Όπως και αν μιλήσουμε, ας πούμε, για τον Botox ή τον Dysport, να γίνεται η ανασύσταση μπροστά στην πελάτησα. Και το λέω στις πελάτησες, οπουδήποτε και να πάτε, είτε έρθετε σε μένα, είτε πάτε σε συνάδελφο, να μαθαίνετε τι υλικά σας βάζουν στο πρόσωπό σας. Είναι υλικά που μπαίνουν μέσα στο δέρμα μας. Όταν μιλάμε το δέρμα μας και πόσο μάλλον για το πρόσωπό μας, αν είναι να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά, διαφορετικά. Και με ασφάλεια. Να μην το κάνουμε. Το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια των προϊόντων. Είναι αυτό που λέω πάντοτε. Και γι' αυτό, όταν ανεβάζω και περιστατικά, γράφω τι υλικό χρησιμοποιήθηκε από κάτω, το πόσο είναι πιστοποιημένο το υλικό. Είναι το σημαντικότερο όλων. Τα οικονομικά τα βρίσκει στην πορεία. Υπάρχουν γιατροί ηλικίες που μπορούμε να πούμε ότι από αυτήν την ηλικία και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και να είμαστε πιο ενεργοί, ενώ να πειράζουμε το πρόσωπό μας και να κάνουμε πράγματα. Εντάξει, όταν λέτε να πειράζουμε το πρόσωπό μας, αν αναφερθούμε στα ενέσιμα, κανονικά είναι μετά τα 30. Ναι. Αν και έχω και πολλές περιπτώσεις που ξεκινάνε και από τα 27 και 28, λίγο χίλια, λίγο ρινοπαριακές. Μετά τα 22-23, καλό είναι να γίνεται κάποιο καθαρισμό του πρόσωπο, κάποια peelings, και πάλι εξαρτάται τις ανάγκες του προσώπου της κάθε γυναίκας. Αν είναι ακνεϊκό, αν είναι φυσιολογικό, αν θέλει να κάνει κάποιους καθαρισμούς, κάποιες ενυδατώσεις. Βέβαια, σε όλες τις ηλικίες πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Και το σημαντικότερο όλων είναι το αντιλιακό. Το αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που έχουμε ηλιοφάνεια 10 μήνες το χρόνο και δυστυχώς τα νέα κορίτσια δεν προσέχουν με το αντιλιακό. Δηλαδή το αμελούν. Το αμελούν γιατί θέλουν να είναι μαυρισμένες από τον Μάρτιο.
Όχι μόνο για το πρόσωπο, αυτό, δηλαδή όχι για μόνο όλο για το το σώμα. πρόσωπο και για όλο το σώμα. Το οποίο όταν είσαι 20 και 30 δεν καταλαβαίνεις διαφορά, αλλά δυστυχώς ο ήλιος έχει συγκεντρωτική δράση και όλες οι βλάβες του ήλιου φαίνονται μετά τα 35 και τα 40. Δηλαδή όλα τα λάθη του παρελθόντος και όλη η ακτινοβολία που τρώμε από τα 15 μας μέχρι τα 35 μας φαίνεται όλη μετά. Δηλαδή και τα λάδια που δεν έχουν προστατευτικό. Εννοείται. Ναι. Δεν υπάρχουν. Τα λάδια είναι ουσιαστικά μαυριστικά. Δεν είναι κάτι ότι. Και το αντιλιακό στην Ελλάδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 με 50. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, κάποια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει μια πλαστική και είναι μια μεγαλύτερη ηλικία. Mm. Από ποια ηλικία και μετά, καλό είναι να πειράξει το πρόσωπό με αυτόν τον τρόπο? Είναι πάλι ανάλογα τις ανάγκες. Mm. Κανονικά μετά τα 50. Mm. Μετά τα 50, αν κάνει όλα αυτά που έχουμε, που έχουμε πει, δηλαδή αν κάνει τα μπότοξ της, τα φίλερ της, τις μεσοθεραπείες της, ανάγκη μια πλαστική είναι μετά τα 50. Κύριε Δαράβαλη, τι πρέπει να προσέχουμε όμως, αν θέλουμε να παρατείνουμε λίγο αυτή την πλαστική, για παράδειγμα, να είναι το πρόσωπό μας και να φαίνεται πιο φρέσκο, πιο νέο και μέσα σε κάποια ηλικία σημαντικό, πιο μεγάλη. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο καλός καθαρισμός του προσώπου. Mm-hmm. Οπωσδήποτε πρέπει να, σε κάποιον ειδικό να κάνεις τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο καθαρισμό προσώπου. Πρέπει στο σπίτι σου οπωσδήποτε να πλένεις μια φορά την ημέρα σου με ένα σαπουνάκι ανάλογα τις ανάγκες του προσώπου. Είναι πολύ σημαντικό το πλύσιμο του προσώπου. Οπωσδήποτε μια καλή ενυδατική. Οπωσδήποτε ένα καλό σέρουμ σύννεφος το βράδυ και το αντιλιακό, το οποίο είναι το σημαντικότερο όλων. Δηλαδή σε γυναίκες που μου λένε ότι εγώ γιατρέ βαριέμαι να κάνω οτιδήποτε, τους λέω τουλάχιστον βάλτε ένα αντιλιακό, γιατί όλα τώρα τα καινούργια τα αντιλιακά έχουν και ενυδατικά στοιχεία μέσα, έχουν και υαλουρονικό, είναι λίγο πιο εμπλουτισμένα για τις ανάγκες της επιδερμίδας. Και βέβαια οι θεραπείες προσώπου αλλάζουν, η περιποίηση συγγνώμη προσώπου αλλάζει το καλοκαίρι με το χειμώνα. Το χειμώνα έχουμε πιο εξειδικευμένες θεραπείες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε λίγο ρετινόλη, να χρησιμοποιήσουμε τα αχά, τα οποία δίνουν στο πρόσωπο λάμψη. Αυτές είναι θεραπείες που γίνονται στο σπίτι από τις γυναίκες. Και το μακιγιά σίγουρα είναι σημαντικό. Σημαντικότατο. Έτσι, γιατί ξέρω και ειδικά μικρές ηλικίες. Σημαντικότατο. Το σημαντικότατο. Σημαντικότατο. Το σημαντικότατο αυτό. Μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα, βέβαια. Γι' αυτό και έχουμε και μια γενικώς έξαρση της ακμής των γυναικών μετά τα 28 και τα 30. Έχουμε μια έξαρση. Δηλαδή, κορίτσια τα οποία δεν είχαν ποτέ ακμή στα εφηβικά τους χρόνια να παρουσιάσουν ακμές μετά 28, 30, 35. Είναι λόγω της αλόγησης χρήσης των καλλιντικών και αυτών των αμφιβόλου ποιότητας καλλιντικών, που βάφονται συνεχώς όλη την ημέρα, άρα το πρόσωπο είναι πνιγμένο, δεν γίνεται σωστός καθαρισμός, σωστό ντεμακιγιάζ, πλύσιμο του προσώπου και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάντως και η ακμή κάποια φορά και στα 20-22 παρουσιάζεται. Ναι, δηλαδή πολλά, θέμα πολλά περιστατικά. Δέρματος, αυτό, ακριβώς. Εντάξει, με την ακμή έχουμε τη λύση σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε, σε πολύ βαριές ακμές έχουμε την ισοτροτινοίνη, mm-hmm. η οποία είναι αποτελεσματικότατη, ασφαλής, φάρμακο δοκιμασμένο 40 χρόνια, το οποίο μας δίνει τη λύση. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι για τα νήματα περισσότερο, κάτι που μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος, που είναι μια έτσι νέα τάση. Εντάξει, τα νήματα είναι μια τάση τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ ωραία θεραπεία, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική θεραπεία και εκεί θα επισέλθω στο θέμα της ασφάλειας των νημάτων και της επωνυμίας των νημάτων, ότι πρέπει τα νήματα να είναι καλά, από πιστοποιημένα εργοστάσια και να γίνεται από γιατρούς οι οποίοι γνωρίζουν τον τρόπο που θα τα βάλουν, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία μπαίνουν στον οργανισμό μας. Δίνουν πολύ ωραίο αποτελέσμα, δίνουν ένα, δεν είναι lifting σε καμία περίπτωση. Το εξηγώ και στις γυναίκες, γιατί ακούνε νήματα και έρχονται και μου λένε θέλω να πάει το πρόσωπο πίσω. Δίνουν ένα effect lifting, δεν είναι lifting. Αυτό. Απλά έτσι σαν μια λάμψη, έτσι κάτι. Δίνουν ένα ωραίο τράβημα προς τα πίσω. Αυτό. Και σε αυτό πάλι ανάλογα με το πρόσωπο. Πάλι δεν μπορείτε να πείτε πρόσωπο. Είσαι 45, όχι, 50, 55. Δεν είναι ανάλογα το πρόσωπο. Έχω γυναίκες στα 35 που τις έχω κάνει νήματα, έχω γυναίκες στα 40, στα 45 που κάνουμε νήματα και πάλι είναι ανάλογα τις ανάγκες. Και δεν γίνεται σε όλα τα πρόσωπα. Δεν γίνεται σε όλα τα πρόσωπα. Δηλαδή πρέπει να γίνεται επιλογή του προσώπου που θα κάνει τα νήματα. Δηλαδή, ας πούμε, τα πολύ βαριά πρόσωπα μετά τα 65 δεν μπορείς να κάνεις νήματα. Εκεί πρέπει να κάνει οπωσδήποτε lifting. Τα νήματα είναι μια πολύ καλή πρόληψη. Και καλό να γίνεται μετά 40, 45, 50, 55.
Κύριε Δαράβαλη, να πάμε να δούμε και λίγο σε εσάς, γιατί είμαστε στην εκπομπή βιογραφίες και να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Εσείς πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον κλάδο αυτό, και με την ιατρική, αλλά και συγκεκριμένα με την θεματολογία? Η ιατρική ήταν παιδικό μου όνειρο. Παιδικό μου όνειρο. Αν και ο πατέρας μου ήταν έμπορος, είμαι από απέναντι. Από το Αγρίνιο. Έξω από το Αγρίνιο, παραβόλαινε το χωριό μου. Αν και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν έμποροι, ήθελα από μικρός να είναι ο γιατρός. Μεγαλώνοντας, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε ανέκαθεν η δερματολογία και η πλαστική χειρουργική, λόγω αναμονών δεν κατάφερα με την πλαστική χειρουργική, γιατί ήταν πολλά τα χρόνια της αναμονής, και επέλεξα τη δερματολογία, η οποία είναι μια παρεμφερή ειδικότητα, και έμεινα και στην Πάτρα, επειδή έχω παντρευτεί εδώ στην Πάτρα. Αυτά. Πάντως είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι εύκολο. Λέγαμε και προηγουμένω, θέλει συνεχώς ενημέρωση, συνέδρια στο εξωτερικό. Ναι. Πώς θα καταφέρετε και με την οικογένεια, έχετε και ένα γιο, όλα πώς θα. Εντάξει, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί το σημαντικότερο σε ένα επάγγελμα είναι η αγάπη του, γιατί ζεις με αυτό. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, θες συνεχώς να ενημερώνεσαι. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάθεσαι και να βλέπεις τα πράγματα να περνάνε. Νιώθεις πως πρέπει συνεχώς να είσαι ενημερωμένος για να προσφέρεις καινούργια πράγματα, καινούργιες θεραπείες, καινούργια. Έχετε στηριχθεί όμως πράγματα από την προσωπική σας ζωή? Εντάξει, δεν νομίζω πως έχω στηριχθεί πράγματα από την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι θέμα προγραμματισμού. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πολλά χόμπι. Είμαι πολύ της δουλειάς. Δουλεύω πάρα πολύ. Είμαι στη δουλειά μου και στο. Οπότε και στην οικογένειά μου. Είναι δουλειά. Οπότε και χόμπι είναι ακριβώς. Είναι η δουλειά μου. Υπάρχουν προοπτικές εξέλιξεις στο επάγγελμά σας? Νομίζω πως υπάρχουν προοπτικές εξέλιξεις. Δηλαδή είναι ένα επάγγελμα, η δερματολογία είναι μια ειδικότητα η οποία δεν σταματάει ποτέ. Να εξελίσσεται, να υπάρχουν καινούργιες θεραπείες και στην κλασική δερματολογία. Πάντοτε υπάρχουν καινούργιες θεραπείες και στις δερματοπάθειες και στις ψωριάσεις και στην τριχόπτωση. Πάντοτε υπάρχουν καινούργια δεδομένα. Κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή και έχουμε πιο θεαματικά αποτελέσματα σε. Και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Για τους άντρες, επειδή δεν είπαμε κάτι για τους άντρες, οι άντρες τι πρέπει να προσέχουν? Γιατί. Εντάξει, τα ίδια πράγματα ισχύουν. Βέβαια οι άντρες είναι πιο τυχεροί όσον αφορά το δέρμα τους. Το αντιλιακό και στους άντρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάντα τους δίνω και μια κρέμα aftershave να χρησιμοποιούν στο πρόσωπό τους. Αλλά είμαστε πιο τυχεροί από τη φύση μας. Έχουμε δηλαδή πιο ανθεκτικό δέρμα από ότι οι γυναίκες. Οπότε τώρα το καλοκαίρι, επειδή μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο, το αντιλιακό όμως είναι το βασικό. Το και αν θέλουμε να κάνουμε μια θεραπεία. Είναι φάρμακο. Ναι. Και υπάρχουν πολλές καλοκαιρινές θεραπείες. Υπάρχουν μεσοθεραπείες, τα ενέσιμα γίνονται 12 μήνες το χρόνο. Υπάρχει κάτι που δεν γίνεται το καλοκαίρι? Είναι κάποια pills, είναι κάποια laser τα οποία δεν μπορούμε να το κάνουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, θεραπείες απολεπιστικές δεν γίνονται το καλοκαίρι, γιατί έχουμε πολύ έντονη ηλιοφάνεια. Είναι κάποιες θεραπείες που γίνονται από Οκτώβρη μέχρι το Μάρτι. Υπάρχουν θεραπείες που μπορεί να κάνει μια γυναίκα και μετά πολύ. Και αν έχει κάποια σημαντική στιγμή τη ζωή, για παράδειγμα, βεβαίως, κάτι. Βεβαίως, και να λάμψει το πρόσωπο. Πόσο ακριβώς, γύρω πριν έτσι πρέπει να το ψάξει? Ένα μήνα πριν πρέπει να ξεκινήσει. Με έναν καλό καθαρισμό, με κάποια καλοκαιρινά pills που χρησιμοποιούμε. Ναι. Μπορεί μια γυναίκα να πάρει και μια κρέμα για το πρόσωπό της με συγκεκριμένα συστατικά? Δηλαδή, ανάλογα με το πρόσωπό της, να της φτιάξετε κάτι, να της προτείνετε κάτι? Βεβαίως υπάρχουν. Ανάλογα τις ανάγκες τους. Δηλαδή, εγώ και στο ιατρείο μου έχω μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία. Αυτό είναι που σας λέω ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει πρόοδος. Ας πούμε, έχω μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία μέσα από κάποιο ερωτηματολόγιο. Η γυναίκα γράφει ποιες είναι οι ανάγκες της και ανάλογα τις ανάγκες της βάζουμε κάποια συγκεκριμένα υλικά όπου γίνεται η ανάδευση στο ιατρείο και βγαίνει το και προϊόν εξατομικευμένο. Κύριε Δαράβαλη, κλείνοντας, να μας πείτε και δύο λόγια για τους στόχους που έχετε. Δεν ξέρω, μελλοντικά έχετε κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, κάτι να εξελίξετε πάνω στη δουλειά σας περισσότερο? Είστε βέβαια και στο σύλλογο, στο ΔΣ Ελεύθερων Επαγγελματιών Δερματολόγων, και εκεί κάνετε πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιους στόχους και μέσα από εκεί. Οι στόχοι μου είναι, όσον αφορά τη δουλειά μου, να γίνομαι συνεχώς καλύτερος, να ενημερώνομαι και να δίνω τα καλύτερα και τα πιο ασφαλή πράγματα για τις γυναίκες. Στην προσωπική μου ζωή το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η υγεία, εμένα, της γυναίκας μου, του παιδιού μου και της οικογένειάς μου γενικότερα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είμαστε καλά. Θα ήθελε να γίνει γιατρός? Του αρέσει η ιατρική? Εγώ θα ήθελα να είναι ευτυχισμένος με αυτό που θα επιλέξει. Προς το παρόν δεν επιλέγει αυτό.
είναι, του αρέσουν οι υπολογιστές και τα παιχνίδια και τα λοιπά. Εγώ, επειδή με τις άποψη ότι με τη δουλειά ζεις και πρέπει να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις, πρέπει να το επιλέξεις μόνος του. Εγώ δεν είμαι της άποψη ότι επειδή είμαι γιατρός, εγώ πρέπει να γίνει για το παιδί μου γιατρός. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνέντευξη σήμερα. Να είστε καλά και να συνεχίζετε έτσι δυναμικά και να κάνετε όμορφους ανθρώπους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.